σε μια τεράστια ερωτική πιάτσα, αποτέλεσμα του αγοραίου έρωτα που αλλοδαπές προσφέρουν για 20 και 30 ευρώ στους περαστικούς, έχει μετατραπεί η επίχωση Λεμεσού. Μέρα μεσημέρι, γυναίκες διαφόρων φυλών κατακλείζουν το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Άλλες ντυμένες προκλητικά, άλλες όχι, περιμένουν στους χώρους στάθμευσης του μόλου ή ακόμη και στα απέναντι πεζοδρόμια, επιχειρώντας να ψαρέψουν πελάτες. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια οικογενειών και μικρών παιδιών, σε μια τοποθεσία που αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους Λεμεσανούς. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει εντελώς. Τα όρια ξεπεράστηκαν προπολού και το ποτήρι της αγανάκτησης των πολιτών ξεχύλισε. Στο γνωστό μόλο της Λεμεσού, ένα από τα καλύτερα μέρη της πόλης για βόλτες, ποδηλασία, ξεκούραση και χαλάρωση, η Πορνεία Ανθεί. Αλλοδαπές, οι οποίες κατά κύριο λόγο εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, κατεβαίνουν στο παραλιακό μέτωπο πουλώντας ερωτικές υπηρεσίες σε διερχόμενους. Σε μικρή απόσταση από τα πάρκα του μόλου, στα οποία μικρά παιδιά παίζουν ανέμελα, και δίπλα από το παζάρι ρούχων και φθαρτών, ένα άλλο παζάρι λαμβάνει χώρα. Αυτό της Λευκής Σαρκός. Οι ιερόδουλες στείνονται σε σημεία κλειδιά και συνήθως με ένα νεύμα ή στέλνοντας ένα φιλί, ανάβουν το πράσινο φως σε οικογενειάρχες, νεαρούς, συνταξιούχους και κάθε άντρα που την χάνει να κάνει τη βόλτα του. Αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθούν συνήθως, ώστε να δείξουν διαθέσιμες στους περαστικούς για να τις πλησιάσουν, να μάθουν το κόστος της ερωτικής συνέβρεσης και στη συνέχεια να πιάσουν δουλειά είτε στο αυτοκίνητο είτε σε κοντινό ξενοδοχείο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, οι αλλοδαπές προσεγγίζουν τους περαστικούς, ζητώντας αρχικά μερικά ευρώ για να αγοράσουν ρύζι. Αυτό αποτελεί απλά μια πρόφαση προκειμένου να πιάσουν κουβέντα με τον υποψήφιο πελάτη. Και έτσι από το ρύζι καταλήγουν στο παζάρι για την ταρίφα και το χώρο όπου θα συνευρεθούν. Τα όσα καταγράψαμε συγκλονιστικά. Γύρω στο μεσημέρι, αλλοδαπή προσπαθεί να ψαρέψει πελάτη με τον τρόπο που μόλις αναφέραμε. Καπί μου, τώρα βοηθεί εγώ 3 ευρώ. Η συζήτηση ωστόσο σταδιακά καταλήγει σε άλλο επίπεδο. Το κόλπο με το ρύσι έπιασε και η συμφωνία κλείνει στα 30 ευρώ. Θα πάμε σπίτι μου. Σπίτι σου. Ναι. Σπίτι σου. Ναι, ό,τι θέλει. Θέλει να πάμε σπίτι μου. Ναι. 30 ευρώ. Ναι. Για μη κανό. Να δώσω 30 ευρώ. Το σκληρό παζάρι συνεχίζεται. Η εν λόγω γυναίκα ανενόχλητη, χωρίς να υπολογίζει ούτε την ώρα, αλλά ούτε και τον τόπο, διαπραγματεύεται την παράνομη συναλλαγή. Η τιμή ανεβαίνει στα 50 ευρώ με την υπόσχεση ότι μαζί της θα φέρει και μια φίλη της, κλείνοντας την ουσία δουλειά η μία στην άλλη. Τώρα να φύγει ο να πιάσω αυτοκίνητο να πάω να φέρω κρασί, μίλησε μαζί τη. Ναι. Πού να πάμε, πού κτίριο να πάμε, γίνω μπογί, γίνω κτίριο άσπρο, όχι πράσινο. Δαμέ. Δαμέ. Ναι, ναι, όπου να πάω. Επειδή να έρθει η γίνη δαμέ. Ναι, τώρα 2 λεπτά, εγώ απ' τα κομπέλα δαμέ, ταξί. Δαμέ. 2 λεπτά, δαμέ. Η κατάσταση τραγική. Το θέαμα αποκρουστικό. Γυναίκες πωλούν το σώμα τους για μερικές δεκάδες ευρώ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τεράστιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν, αφού πρόκειται για μια κινούμενη στην ουσία υγειονομική βόμβα. Οι απαραίτητες προφυλάξεις στις πλήστες των περιπτώσεων δεν λαμβάνονται. Αδιάσκηση του επαγγέλματος και κατά συνέπεια ιατρικά έγγραφα που να πιστοποιούν ότι έχουν περάσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις δεν υπάρχουν. Αρκετοί είναι μάλιστα οι πελάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αδρά για σεξ χωρίς προφυλακτικό, αγνοώντας τις ενδεχόμενες συνέπειες. Την ίδια ώρα, συντηρούν την παράνομη εκπόρνευση των αλλοδαπών, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τον ελεύθερο χρόνο τους βγάζουν χρήματα είτε για ίδιον όφελος είτε για να ξεχρεώσουν τον πράκτορα που τις έφερε στην Κύπρο. Άγνωστο παραμένει ωστόσο αν κάποιες από αυτές τις γυναίκες είναι μέλη ενός παράνομου κυκλώματος μαστροπίας που τις εξωθεί στην πορνεία ώστε κάποιοι επιτίδιοι να θησαυρίζουν στις πλάτες τους.
Το ακόμη πιο δυσάρεστο της όλης υπόθεσης είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται δραστικές κινήσεις από μέρους της πολιτείας ή της τοπικής αρχής, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο απροκάλυπτο παζάρι της Λευκής Σαρκός. Πολλοί δε είναι και οι πολίτες που έχουν συνηθίσει την κατάσταση και αδιαφορούν για τα όσα τεκταίνονται μπροστά στα μάτια τους μέρα μεσημέρι. Ποιος τέλος πάντων φέρει την ευθύνη, πού βρίσκονται τα όρια, είναι θεμητό οι διερχόμενοι και μικρά παιδιά να βλέπουν την εκπόρνευση γυναικών σε ένα τόσο πολύ συχναστό μέρος, πόσο δύσκολο είναι να μπει ένας φραγμός και τελικά πόσο μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η πορνεία στον τόπο μας όταν βρίσκεται στην κυριολεξία έξω από την πόρτα μας.